φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του μπασκετάκι. Είμαστε και πάλι μαζί σας για το δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς. Νωρίτερα γέλος από Μαρίν, μετά από ένα παιχνίδι θρίλερ απέκλεισαν στο νήμα τους Jazz 68-66 και περιμένουμε να μάθουμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση η γέλος από Μαρίν. Τους Tragic ή τους Net Rippers. Η απορία θα λυθεί σε περίπου 2 ώρες. Το τζάμπολ της βραδιάς. Με τον Ζιάκο και τον Γαλίφα. Γαλίφας φυσικά ένας εκ των κορυφαίων ψηλών κατηγορία. Πρώτη επίδεση στο παιχνίδι είναι για τους Tragic. Με τον Δημόπουλο να κατεβάζει. Γαλίφας γυρίζει. Αστοχή, rebound, εξωτικό, καφώνες. Το πρώτο καλάθι της βραδιάς είναι για τους Tragic, 2-0. Πολύς κόσμος στο γήπεδο, κυρίως στο Net Rippers. Έχουν θερμόαιμους υποστηρικτές. Το Μαΐδης, ο Στάρ για 2. Πανδαιμόνιο. Σαν να παίζουν εντός έδρας είναι. Σεργιάννης αφήνει στον Τσιρόνι. Τσιρόνις θα περάσει, θα βγάλει έξω. Σεργιάννης για 3. Αστοχή, rebound από τον Παπαγεωργίου που παραφέρει την μπάλα εντός παιδιάς. Δημόπουλος κατεβάζει. Γαλίφας ψηλά για να στήσει ένα πικ. Αστοχή. Rebound όμως από τον Γαλίφα. Φοβερή πάσα στον Καπόνι. Αστοχή εξ επαφή στον Καπόνι. Τσιρόνις. Περνάει. Μέχρι μέσα. Πάω από τον Γαλίφα και δύο φορές. Για τον Τσιρόνι, ο οποίος καταχειροκροτείται. Υπάρχει τρομερή στήριξη στους Net Rippers. Νομίζω ότι είναι η ομάδα με τον περισσότερο κόσμο εδώ στο μπασκετάκι. Πάτρας. Μέσα σε... 2-2. Ο κύριος Μιλωνόπουλος, ο προπονητής των Net Rippers, μας είπε πριν το μάτσο ότι δεν θα βγόμαστε στη μετάδοση από το θόρυβο που κάνουν οι οπαδοί των Net Rippers. Ελπίζω να ακούτε και λίγο εμάς. Σίγουρα ακούτε περισσότερο τους Net Rippers. 2-3 το σκορ. Ευσταθόπουλος. Κρατάει την μπάλα κοντά του ο Τσιρόνι. Προς το Γαλίφα, λάθος από τους Tragic. Η μπάλα είναι για τους Net Rippers. Κατεβάζει ο Θωμαίδης. Κλέβει ο Δημόπουλος. Χάνει για λίγο το κοντρόλ, αλλά πασάρει στον Καπόνι. Αυτός πάει μέσα. 4-3. Πολύ ωραίο καλάθι. Δημόπουλος, Καπώνης, δεν μπορεί, Σεργιάννης, γίνονται ομυρικές μάχες. Καπώνης τελικά γυρίζει, Δημόπουλος για 3, μέσα! Τώρα
πανηγυρίζουν οι οπαδοί των Τρέτζικ, που είναι λιγότεροι στον αριθμό αλλά επίσης πολύ εκδοτικοί. Τσιρώνης, περνάει ο Μαΐδης. Κρατάει ο Θωμαίδης, Σεργιάννης, καλύτερος πίεση, θα πάει κοντά απέναντι στο Γαλίφα, δεύτερο φάουλ του Γαλίφα, ο οποίος διαμαρτύρεται έξαλλος και φλερτάρει με την τεχνική ποινή. Που αν τη δεχτεί θα είναι καταστροφή για εκείνον, γιατί θα ήταν το τρίτο του φάουλ. Εδώ οι διαιτητές είναι ελαστικοί με τον Γαλίφα. Ετοιμάζονται για αυτό το λόγο να περάσει ο Καναδάς. Γαλίφα θα κάτσει στον πάγκο, χειροκροτείτε. Σωστό θα... Έξω η δεύτερη. Πιέζει καλά ο Τσιρώνης. Εξαρτόπουλος για τον Δημόπουλο. Βγαίνει κοντά να σκρινάρει ο Καναδάς. Μένει ο Δημόπουλος και εκτελεί για 3. 14 και επιθετικό φάουλ. Μετράει το τρίποντο. Και υπάρχει επιθετικό φάουλ μακριά από την μπάλα. Μετράει το τρίποντο. Το δείχνει χαρακτηριστικά ο διευθύντης. Και υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα. 14. Ο Τζανής, ο Μάνος, ένας εκ των φυσικών ηγετών αυτής της ομάδας, θα περάσει το μάτς. Η Τράτζικ παίζουν σε ένα κλίμα σχεδόν πολεμικό για εκείνους, αλλά δεν σκαμπάζουν. Ειδικά ο Δημόπουλος έχει μπει πάρα πολύ ζεστός, έχει βάλει δυο μεγάλα σούτ. Γιάκος, Τάκης, αυτός γίνεται το σκαλοπάτι για να περάσει το κέντρο. Είναι Τρίπερς, Τζανής. Και πάλι μπάλα είναι για τους Τρίπερς. Πολύ καλό deflection όμως από τους Τράζικ. Στο μάτσο του Σαφόπουλου. Αναφορά για τον Καναδά. Από ένα νοημένο διάστημα στο Μαΐδη για τον Τσιρώνη. Περνάει ο Τσιρώνη. Μπάλα στα χέρια του Παπαγεωργίου που θέλει να περάσει. Θα πάρει φάουλ, θα εκτελέσει πολλές. Δύο βολές για τον Παπαγεωργίου.
Με τη διαφορά στους 4. Η πρώτη έξω. Παραμένει το 16 από τον Παπαγεωργίου που έχει ακόμα μία βουλή. Μέσα η δεύτερη, παρά τις κόρνες που ακούστηκαν. Τζανής κατεβάζει. Ζητάει φάουλ, δεν παίρνει κάτι. Τάκης θα μιλά. Κοστάρι. Τάκης παίρνει τώρα το φάουλ. Τέταρτο μαδικό. Ένα μάτσο το οποίο θα έχει πάρα πολύ σωματική επαφή. Ο Τσιρόνης είναι αυτός που θα επαναφέρει. Μπάλα και πάλι για τους Νετρίπερ. Απ' την παρέμβαση του Μπολάνο που έπαιξε καλή άμυνα σε πρώτο χρόνο. Πρέπει να συνεχίσουν όμως να παίζουν άμυνα οι Τράτζικ. Τσιρόνης στην επαναφορά. Μπορεί, rebound από τον Τζανιά. Κερδίζει το φάουλ. Δεν υπάρχει αντιαθλητικό. Το παιχνίδι έχει πολύ content σήμερα, πιστέψτε μου. Έχει πάρα πολύ content. Έξω Τσιρόνης. Οι δύο ομάδες έχουν έξτρα παραδοσιακή και στην κερκίδα. Μπολάνο για τον Ζανιά. Κανατάς χαμηλά. Κανατάς γυρίζεις. Δεν υπάρχει φάουλ. Καπώνης. Μπολάνο. Δημόπουλος για τρεις. Όχι αυτή τη φορά. Rebound αφού λειτουργήσα πολύ καλά τα block out. Σαφουνάς. Κρατάει. Κλείνεται. Δίνει στο Τζανί. Εκεί αυτή η πάσα. Αλλά ο Τζανίς περνάει. Δίνει στο Μινογιάννη. Πετάκι κάτω από το καλάθι. Φοράζει για βήματα. Μάχες εκλεκτών. Η μπάλα είναι για τους Νετρίπερς. Όχι, είναι για τους Τράτζικ. Αρκετά νεύρα κατέρωθεν και πολύ άγχος στις δύο ομάδες και φαίνεται. Μπολάνο δίνει στο Ζανιά. Ο Ζανιάς για το πολύ ξύλο σε κάθε αλλαγή, σε κάθε match-up, σε κάθε mismatch. Αστοχή ο Μπολάνο, ίδιος στο επιθετικό rebound. Γυρίζει, παίζει στο Ζανιά. Τρέχει ο Τζανής με υπερπροσπάθεια. Ευτυχώς είναι καλά ο Τζανής. Και ο Μίχος θα περάσει το μάτς. Αντί του Τζανή που δείχνει να πονάει. Κανατάς. Ωραία πάσα από την Σαπώνης και το φάουλ από τον Μίχο. Έξι για τους Tragic. Διαχειρός Καπώνη. Οι Netrippers οι οποίοι παρότι έχουν τον κόσμο τους, δεν έχουν τον ενθουσιασμό. Καπώνης τους βάζει και τους δύο. Είναι καλό στο ξεκίνημα ο Καπώνης. 13-6. Ο Μαΐδης περνάει το κέντρο. Βάζει το κέντρο. Καπουνάς κλείστηκε. Μπολάνο, επιβιάζει.
Τσαχανός έχει Τσαχανό και έχει ένα πολύ καλό ξεκίνημα μέχρι τώρα από το Στράτζικ. Πέντε έξω σκορ. Προβάδισμα για τους τραγικούς. Είναι ο Γιάννης. Μίχος. Πέρασε. Καπουνάς. Μινογιάννης. Χαμηλά στον Τάκη. Σαπουνάς. Για τρεις άστοχος. Η μπάλα είναι για τους Reapers Park Sound. Όχι, ήταν το... Βολές είναι, ναι. Η δεύτερη άστοχη όμως, παραμένει το 15-7. Βολάνο με την μπάλα. Παπαγεωργίου, δεν εκτελεί. Κανατάς χαμηλά. Βολάνο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το σουτ. Και 22. Η μπάλα στα χέρια του Μίχου, ο οποίος πέρσι έκανε φοβερή χρονιά, φέτος το μεγαλύτερο διάστημα ήταν τραυματίας. Σαπουνάς, κλείστηκε και χλέβει ο Καπώνης που κάνει τρομερό μάτσο άμυνα και επίθεση. Κάνει όμως τον Πολάνο από Μίχο. Μινόγιαννη, το παίρνει, το βάζει και βάζει φωτιά στο κλειστό της ΕΑΠ. 15-10. Με το Μίχο. Μίχος νωρίτερα έπαιξε φοβερή άμυνα, παίζει τώρα τρομερή άμυνα και Θωμαίδης και κλέβει. Και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της ΕΑΠ δεν περιγράφεται. Ο κόσμος των Net Reapers στον αέρα. Θωμαίδης. Μίχος. Φάουλ. Αμυντικό και βολές. Κερδίζει ο Τάκης από τον Καναδά. Το μάτς έχει φοβερή ένταση, την καλώς εννοούμενη ένταση. Πολύ πάθος και από τις δύο ομάδες, σκληρές μάχες και πολύ κόσμο. Αποθεώνεται ο Τάκης, αλλά αστοχή. Έξω και η δεύτερη. Rebound. Αμυντικό. Και γρήγορα Ζανιάς θέλει να τρέξει. Πάει απέναντι σε δύο. Δεν μπορεί. Rebound του Κυριαζή. Ευσταθόπουλος. Κρατάει την μπάλα. Είναι πολύ καλό. Εδώ δεν μπορεί να σκοράρει, αλλά κερδίζει τρεις βολές. Σωστά. Κατευθείαν ο έμπειρος Γιαρομάτης, ένας από τους καλύτερους διαιτητές στην Αχαΐα, με παρουσία την Κυριακή στον τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παιδών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Περιστέρι και με συμμετοχές σε αγώνες Elite League. Πολύ πυρός ο διαιτητής. Ήρθε το γιατί η σημασία του είναι πολύ ιδιαίτερη. Την προηγούμενη εβδομάδα, τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, η Net Reapers ήταν αυτή που στέρισε. Κάνει τη δεύτερη δανειά. 16-10 παραμένει.
περνάει το κέντρο. Εκτοπίζει τον Ζανιά. Τάκης, αλλάζει με το Μίχο. Είναι πολύ καλό στερ. Εδώ είναι άτυχος. Εμπάνω του Κυριαζή. Μεσοθόπουλος κατεβάζει. Ζανιά στάρι για 3. Και στοχή. 19-10. Και όλος ο πάγκος των Τράτζικ μπαίνει μέσα. Πολύ μεγάλο σούτα το Ζανιά. 19-10. Πατούν πολύ καλύτερα οι Τράτζικ σε αυτό το σημείο. Τάκης. Η πάσα στο Μινογιάννη. Αυτός με αυτό το περίεργο στη στέλνει στο στόχο. 19-12. Ζανιά. Με τον Θωμαίδη. Ο οποίος προσπαθεί να του παίξει άμυνα στα όρια του φάου. Σουτάρει ο Σταθόπουλος για 3. Airball. Θα μείνει και λίγος χρόνος στους Reapers. Τον Ιζέμι στη δεύτερα. Για να δούμε. Τρία, δύο, την πέταξε από το κέντρο. Τέλος. 19-12 γυρίζουμε. Παρακολουθούμε ένα μεγάλο ντέρμπι εδώ στο κλειστό γήπεδο του ΣΕΑΠ. Ξεκινάμε λοιπόν. Όλα έτοιμα για το... για την πρώτη κατοχή της δεύτερης περίοδου. Η μπάλα είναι για τους Τρίπερς με τον Μίχο να κρατάει. Ραφαήλ Μίχος από τους πιο ποιοτικούς παίκτες της ομάδας, ίσως και ο πιο ποιοτικός. Σε πακέτο, το Κμωτός. Περνάει στον Τάκη, φοβερή πάσα. Φοβερή πάσα από τον Κμωτό, ο οποίος διαβάζει εδώ την άμυνα. 19-14, Μπολάνο. Παπαγεωργίου, κλέβει ο Μίχος. Θα πήγει στο ανοιχτό γήπεδο. Θα δώσει δίπλα στο Κουκουμοτόρο, αστοχή. Ο ίδιος μάχεται για τον Μπάουν. Και τελικά, λάθος από τον Πατρινό. Μινογιάννης, Λέια. Το σκορ, προβάδισμα τριών πόντων για το Τράτζικ. Η μπάλα περνάει μέσα στο Κανατά, ο οποίος έχει τον Τάκη στην πλάτη του. Βγάζει στο Τάρι για 3. Δεν μπορεί να σκοράρει. Τάκης λονζώνει για την μπάλα, κερδίζει τελικά ο Κανατάς, ο οποίος πάει προς το καλάθι και παίρνει φάουλ. Βολές για τους Τράτζικ σε ένα παιχνίδι αίμα και άμμος. Όχι πάνος και άμμος, αίμα και άμμος. Το παιχνίδι όμως είναι φωτιά. Δεκαεννιά-δεκάξι. Βολές 2 για τον Κανατά. Ο Καναδάς, ο οποίος στο προηγούμενο μάτς είχε 1 στις 14, και τώρα στο χει ξανά. Τώρα βάζει τη δεύτερη, 1 στις 2. Ήδη βαδίζει στα τεχνάρια να έχει καλύτερο ποσοστό από την προηγούμενη φορά, πράγμα που δεν είναι και δύσκολο. Το 1 στις 14 ήταν ένα πραγματικό δράμα. Μίχος, Σαπουνάς, το τόλμησε, δεν μπόρεσε. Μάχη για το rebound, κερδίζει ο Τάκης. Μίχος. Περνάει, ωραία η πάσα του, Κοκμωτός. Η μπάλα είναι ξανά για τους Τρίπερ. Όχι, για τους Τράτζικ είναι, έβγαλε ο Κοκμωτός. Αλλαγή, ο Καπώνης θα περάσει το παιχνίδι. Θα βγει ο Θάνος Πατρινός. Στο 16, Βολάνο κατεβάζει. Δημόπουλος. Του πάσα πολύ κακή. Εδώ είναι η ευχή και η κατάρα του να είσαι ένας τόσο καλός πασέρ. Μερικές φορές βλέπεις κάποιες πάσες
για το Τάκη, Τζίφος. Δεν είχε μπει τόση ώρα στο μάτσο ο Τζίφος. Βλέπει ο Μολάνο. Πασάρι στο Δημόπουλο, ο Μίκος ξανακέβει. Και τώρα κατάσταση 3-1-2-1. Μινογιάννης, το έλουσαν. Και τα Νατάς μαζεύει το rebound. Καταφέρουν μετά το time out και συνέρχονται. Σουτάρει ο Μίχος για τρεις. Μεγάλο τρίποντο. Παίρνει το φάουλ όμως. Στράτζικ ακουμπούν τώρα την μπάλα στον Κανατά. Ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ένταση. Δεν ξέρω αν θα είναι το καλύτερο ποιοτικά παιχνίδι της χρονιάς. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο νικητής. Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι είναι το μάτς με τα περισσότερα decibel στο φετινό μπασκετάκι. Οι Net Reapers σίγουρα είναι η πιο θορυβώδης οπαδή. Πώς έσπασε ρεκόρ στο Παναθηναϊκός Μακάμπι στο play-off της Ευρωλίγκας. Κάτι αντίστοιχο πάνε να κάνουν οι οπαδοί των Reapers. Οι Tragic από την άλλη έχουν και αυτοί κόσμο. Πιο λιγότερο μέσα ο Καναδάς, 2-3. Σήμερα είναι καλύτερος από τη γραμμή. Πολύ σημαντικό για την ψυχολογία των Tragic και γενικότερα για την φιλοσοφία του αγώνα το να βάλει σήμερα τις βολές ο Κανατάς, διότι αν δεν είναι εύστοχος οι Reapers θα τον στοχεύσουν για να του κάνουν φάουλ και να τον στέλνουν στην γραμμή. Τρίπος. Κρατάει, κλείνεται, πασάρει στον κοκκινωτό, κλέβει ο Δημόπουλος και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Και πάει στο drive αλλά δεν σκοράρει. Ο Παπαγεωργίου είναι εκεί για το rebound. Μολάνο, η πάσα χαμηλά, Καπώνης, Γαλίπας. Πολύ ωραία η πάσα του Παπαγεωργίου, γυρίζει, δεν μπορεί. Το Κουμωτός. Για τον Τάκη. Κρατάει ο Τάκης απέναντι στον Καπώνη. Με τα βήματα. Είδε την παράβαση. Δεν έχει μεγάλα.
μπάλα. Τώρα θα τελειώσει τη φάση. 26-19, ο επιμένων Γαλήφας νικά. Στις 7 και πάλι Τράτζη. Ο Γαλήφας, ο οποίος είχε από νωρίς δύο φάουλ και είχε καθυλωθεί στον πάγκο, τώρα επέστρεψε και δείχνει κατευθείαν το impact του, την επιδραστικότητά του, το Μαΐδου. Μινογιάννης για δύο άστοχος, ριπάουλ από τον Γαλήφα. Ο Δημοτός φαίνεται ότι παραπάτησε και αποχωρεί, βγαίνει εκτός. Έχει χτυπήσει ο Δημοτός, άφησε αλλά και φαίνεται κατευθείαν ότι πονάει. Όσκαρ ατυχίας για τους με τρίπερς, οι οποίοι μετά τον σοβαρό τραυματισμό Μάνος Ζανής για τον Θωμαίδη. Μαΐδης για τον Τζανή στη γωνία, είναι πολύ καλό σουτέρ, εδώ όμως δεν θα το βάλει. Ο Μινογιάννης εκεί για το επιθετικό rebound, κάνει thrust σε αυτό το τομέα. Το Μαΐδης και πάλι ο Τζανής και πάλι για τρεις και πάλι άστοχος. Κασόπουλος όμως είναι εκεί, πέφτει του κορμιά για την κατοχή, ο Μπολάνο κερδίζει. Δημόπουλο. Υψώνει για τον Γαλήφα. Με τα πορτοκαλί και τα μαύρα. Ένας παίχτης που του χρόνου θα τραβήξει σε άλλες πολιτείες. Μινόγιαννης για τρεις. Αστοχή, τα Σόπουλος. Του έρχεται την μπάλα, αλλά τον δυσκολεύει ο Γαλήφας και η αστοχή εξεπαβίζει ο Τασόπουλος. Ήταν και άτυχος. Οι Τρίπερς χάνουν το momentum. Βολάνο, 3-37 για το ημίχρονο. Στο Γαλήφα. Η άμυνα κοιμήθηκε. Ο Γαλήφας γυρίζει με το φύ. 30-19. Ο κόσμος στο μέτρη υπερθεί. Πόλεται θέλει να πάει όπερθεί. Τους πράσινους. Ακούτε και τις αρχές. Πάμε λίγο. Για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει. Είναι σημαντικό το πως θα κλείσουν το πρώτο μήχρονο δύο ομάδες. Αν και είναι Τρίπερς, είναι μια ομάδα που θυμίζονται για τις ανατροπές τους και δεν σκοπεύουν να παραδείξουν. Τασόπουλος εδώ. Δημόπουλος, πολύ καλός στην πίεση μπάλα. Ένας ίσως ο καλύτερος playmaker, ο Καμπάτσο του Μπασκετάκη. Τασόπουλος, βγάζει έξω, Μινογιάννης, πέρασε. Έξτρα πάσα, το Μαΐδη. Ζανής για το Θωμαΐδη. Τόσο στο παρκέρ και στο πάγκο του Σιρώνης, δεν το είστε πολύ σκληρό σε κάρμα στο σώμα του Σιρώνη στο Πολάνο. Πολύ πιεστικό του Σιρώνη, πάρα φτάνει στο Γαλήφα. Πέρασε ο Δημόπουλος, απέναντι στον Τζανή. Τέλος χρόνου επίθεση. Τρίπερς αναχαρούν. Να βγάλει στον Τάκη, έξτρα πάσα, το Μαΐδης πρέπει να μπει ένα, δεν μπαίνει. Επιστροφή πάντα όμως από τον Τζιρόνι.
Μπαρτζόκας, περνάει η πάσα στο Τζανί, ελεύθερο τρίποντο, όχι, rebound από τον Τάκη, αλλά ο Κυριαζής αυτός που τελικά κερδίζει. Μετά από τρίπλα, είναι πολύ καλό soft dribble καταστάσεις, τώρα όμως δεν το βάζει. Χρειάζονται κάτι, χρειάζονται μία σπίθα. Είναι τρίπερ. Τζανής, περνάει, ο Μαΐδης, Τάκης, πέναλτι είναι αυτό. Ούτε αυτό. Είναι τρίπερς. Χρειάζονται απεγνωσμένα να βάλουν κάποια μεγάλα σουτ, να ανοίξει άμυνα τον Τράτζικ, γιατί αλλιώς πηγαίνουν του γρου για τον αποκλεισμό. Δημόπουλος με τον Τζανί. Το καλό για τους Ρίπερς όσο στα τελευταία λεπτά δεν έχουν σκοράρει. Τράτζικ και δεν θα σκοράρουν ούτε εδώ. Ο Καρατάς δεν μπορεί για το φυσικό ριμπάουντ, κρατάει ο Τζανίς και δίνει στο Τζιρόνι. Τζιρόνις. Ο Μαΐδης ελεύθερος! Στο παιχνίδι μας, η μπάλα στα χέρια του Ευσταθόπουλου, ο οποίος έχει κοντά του τον Τζανί. Τον πιέζει όσο μπορεί. Βλέπει προς στιγμήν ο Θωμαΐδης, κρατάει από Παπαγεωργίου και περνάει. Δεν μπορεί όμως να σκοράρει. Τάκη στο rebound. Να κάτι τώρα μπορεί να δώσει ό,τι είναι στους Ρίπερς. Θέλουν να κλείσουν καλά το ημίχρονο. Θωμαΐδης. Για τον Τζανί. Μινογιάννης με τον Καναδά θέλει να το βάλει στην πλάτη του. Θα γυρίσει πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να σκοράρει. Καναδάς χάνει το καλά. Και τώρα όλη η επίδοση είναι για τους Ρίπερ. Τζανής όμως το στάρι. Και θα το κάνει. Θα το βάλει για το 30-25. Νομίζω δεν με ακούτε. 30-25. Ευσταθόπουλος με τον Τζιρόνι. Κράτησε, έβγαλε έξω, 9-3, άστοχος, τέλος, ημιχρόνου, 30-25, γυρίζουμε σε λίγο. Αυτό είναι και πάλι στο σωματείο. Επιστρέψαμε εδώ στο γήπεδο της ΕΑΠ, 30-25. Το σκορ προβάδισμα για τους Τράτζικ. Πάμε για ένα δραματικό δεύτερο ημίχρονο, όπως καταλαβαίνετε. Με τον Βολάνο να κατεβάζει. Βολάνο. Δημόπουλος για το Γαλίφα. Είναι το σκαλοπάτι, αυτό τα ίδιου. Γαλίφας γυρίζει, αστοχή. Γήπεδο για το Σαπουνά. Σαπουνά κλείστηκε. Έταξε την μπάλα με δύναμη στο Δημόπουλο. Η μπάλα είναι ούτως ή άλλως στο Στράτζικ. Πάρα πολύ ένταση στο μάτς. Νεύρα με Γαλίφα και Μινογιάννη. Το παιχνίδι είναι σε τεντωμένο σκηνή. Οι δύο ομάδες το θέλουν πάρα πολύ και κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ ξύλο. Πασάρι στον Καπόνι. Η πάσα του Καπόνι. Η μπάλα είναι. Χωρίς σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι τώρα χαμένες επιθέσεις εκατέρωθεν και πάρα
πάρα πολύ σκληρές μάχες. Εδώ πολύ ωραία κίνηση από τον Μίχο πάνω στον Πολάνο. Αλλά δεν μπόρεσε να αποκομίσει κάποιο ουσιαστικό όφελος. Πέρασε ο Τσιρόνης και πήρε φάουλ. Και δείχνει να πονάει λίγο ο Τσιρόνης. Τραβάνε τα μαλλιά του στον πάγκο. Θα ήταν καταδίκη αν τραυματιζόταν ο Τσιρόνης. Θα ήταν καταστροφή για τους Red Reaper. Αλλά επειδή είναι παλικάρι, πιστεύω ότι θα συνεχίσει. Γονατίζει. Είναι main character ο Τσιρόνης, κάνει την υποστόγω νομίζω. Ή όχι, για να δούμε. Δείχνει να πονάει, λέει να παίξω, να μην παίξω. Νομίζω ότι θα σφίξει τα δόντια και θα παίξει. Θα έπαιζε και με μισό πόδι, θα έπαιζε και κουτσένοντας. Γιατί είναι μεγάλος παίχτης. Βάζει τη βολή. Παρότι κουτσός. 7-0 το συνολικό σερί και από το 30-19 στο 30-26. Έξω η δεύτερη. Πηδάει ο ίδιος για το rebound και κάνει φάουλ. Δείχνει τώρα να πατάει λίγο καλύτερα ο Τσιρόνης. Ακόμα δοκιμάζει το πόδι του. Έχουν απουσίες, έχουν τραυματισμούς. Τραυματίστηκε και ο Κοσμωτός. Τραυματίστηκε και ο Αγγελινάς. Κλέβει ο Μίχος, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Δημόπουλος μέσα σε αποδοκιμασίες. Δημόπουλος στο φλότερ, όχι. Μιλογιάννης στο rebound. Το παίρνει φάουλ. Λιαρωμάτους, ο οποίος έχει διαχειριστεί πολύ καλά το παιχνίδι και αυτό, αλλά και το προηγούμενο. Φεύγει μπάλα, κλέβει ο Παπαγεωργίου. Εδώ δεν έπρεπε να κατεβάσει ο Καπουνάς, έπρεπε να πάει μπάλα σε κάποια πιο σίγουρα χέρια. Για να σπάσει το pressing. Βολάνο, φλότερ, όχι. Rebound από τον Τάκη. Ο οποίος δίνει στον Τάκη, στο Μίχο. Τσιρόνης, θα περάσει ο Τάκης για το Σαπουνά. Σαπουνά ζυγίζει τις επιλογές του. Θέλει να πάει κοντά, τελικά βγάζει τον Μινογιάννη. Για τρεις εκείνος. Πανικός στο γήπεδο της ΕΑΠ. Η ομάδα Refuse to Lose είναι ξανά εδώ. Η ομάδα των θαυμάτων. Μπολάνο για τον Καπτόνι. Πέρασε, δεν μπορεί να σκοράρει. Ο ίδιος επιθετικό rebound. Πάμε με τη δεύτερη. Βουτάει με την τρίτη. Βουτάει για την τρίτη. Νομίζω ότι αυτό που είπα νωρίτερα έχει καταρριφθεί εδώ και πάρα πολλή ώρα. Είναι το νούμερο ένα παιχνίδι σε ντεσιμπέλ στο φετινό μπασκετάκι. Και πού να πάνε τελικό αυτοί οι απίθανοι τύποι. Τσιρόνης. Κρατάει, δίνει για τον Μίχο. Και πάλι για τρεις ο Μίχος. Ζητάνε φάουλ. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φάουλ. Τσιρόνης είναι γνωστός σε γκρινιάρης. Κοντά στο καλάθι, άτυχος. Τσιρόνης στο μαγελό rebound. Τσιρόνης πάει προς τα μέσα. Κλέβει ο Μπολάνο, καταπληκτική άμυνα. Και φάουλ σωστά από τον Τσιρόνη. Τώρα δεν διαμαρτύρεται γιατί ξέρει ότι έκανε λάθος. Και αυτό στην εξίσωση, διαμαρτυρίες συνεχώς προς τους διευθυντές. Σε κόσμι, τέλος πάντων. Μπολάνο, κοιτάρει για τρεις. Ο Χριστός και ο Απόστολος. Ο ίδιος όμως το επιθετικό rebound σκοράρει. Εδώ ο Μπολάνο κατάλαβε ότι το σούτ δεν έχει τύχει. Παρίστρησε ο ίδιος για το επιθετικό rebound και σκόραρε. 32-29, φάουλ παίρνει ο Μίχος.
νεύρα, μάτια, γερές καρδιές. Και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι το φινάλε. Μέχρι να μάθουμε ποιος θα προκριθεί στο τελικό και θα αντιμετωπίσει τους Σταμπαρίς στον ημιτελικό. Νίκος χαμηλά, περιμένει στη γωνία. Ο Μινογιάννης που σήμερα είναι πολύ καλός, εδώ είναι άτυχος. Καλό ήταν το σύμφωνο. Σταθόπουλος. Σουτ για τρεις μέσα. Μεγάλο τρίποντο. 35-29. Σιρώνης περνάει και σκοράρει. 35-31. Τέταρτο. Ζητώ συγγνώμη. 5 και 4 για το φινάλε. Δεν είμαι σίγουρος για το προηγούμενο σφύριγμα, αλλά σημασία έχει η ετοιμιγωρία των διαιτητών. Όλος ο πάγκος των Tragic εν εξάλλου καταστάσει. Ωστόσο δεν άλλαξε κάτι, ίσα ίσα που πήραν και μια προειδοποίηση. Μήκος για τρεις. Είναι φλόπινγκ, τεχνική ποινή από τον Λιαρωμάτη. Διαμαρτυρίες τώρα προς τον Λιαρωμάτη για αυτό. Μία βολή λοιπόν για τον Δημόπουλο. 4.58 ακόμα. Μέσα, με δόση τύχης. 36-31. Από τον Καμπάτσο τον Τράζικ. Μοιάζει κυρίως στα μούτρα, αλλά και στο συνδεχνίδιο. Σταμόπουλος. Rebound όμως επιθετικό. Κοιτάξτε το Τσιρόνης Μπλοντζόν. Μα τι κάνει. Δείχνει να πονάει ο Τσιρόνης. Θα σηκωθεί όμως. Τσιρόνης ο οποίος ανήκει στη σχολή Ρούντι Φερνάντες, Δημήτρη Λιούρδη, Παναγιώτη Αποστολόπουλου και τον λοιπόν ιερόν τεράτων του Φλόπινγκ. Θωμαΐδης. Θωμαΐδης κρατάει με τον Δημόπουλο, αλλάζει το μαρκάρισμα. Ο Θωμαΐδης προσποιήθηκε, δεν κέρδισε κάτι με την προσποίηση και έκανε μια τρύπα στο νερό. Λάθος εδώ από τον παίχτη τον Τράτζικ, από τον παίχτη τον τρύπερ. Κατεβάζει τώρα Ευσταθόπουλος. Δημόπουλος πάλι για τρεις, ούτε τώρα. Εκεί ο Θωμαΐδης θέλει να τρέξει. Πασάρι στον Μινογιάννη. Τώρα σε σετ παιχνίδι οι Reapers. Τάκης για τον Τσιρόνη. Τσιρόνης με τον Δημόπουλο. Καλή άμυνα του Δημόπουλου. Κλέβει. Κατάει ο Δημόπουλος. Πασάρι στον Καναδά. Και αυτό θα σε κοντά. Παίρνει το φάουλ
τον Τάκη, ο οποίος έκανε μια προσπίση ότι θα πετάξει την μπάλα πάνω στην διαιτητή. Τελικά το μετάνιωσε και κατάλαβε ότι μετά από αυτό δεν θα έχει συνέχεια το παιχνίδι με εκείνον. Σήμερα φλερτάρει με το ρεκόρ καρδιά. Τι βλέπω. 4-5 από τον Κανατά. Στο προηγούμενο θυμίζουμε και 1-14. Πρέπει να βάρεσε πολλές βολές κατά τη διάρκεια. Ήταν πάρα πολύ καλό για έναν αληθινό. Παραμένει το 37-31. Σαπουνάς. Ο Μαΐδης προσποιεί τα πασάρι στο Τζιρόνι. Για 3 είναι άστοχος. Εκεί ο Κανατάς, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Τελικά ο Ζανιάς κερδίζει. Φοβερή ραχεία τρίπλα. Ριμ προτέκτορ εδώ. Ο παίκτης τον με τον Κανατά, παίρνει την επιλογή, πάει κοντά, δεν υπάρχει φάουλα στο χείλ, ριμπάουντ από τον Τσίπρα, ο οποίος τρέχει και πασάρει στο Σαπουνά, για 3 εκείνος στο transition. Time out, γυρίζουμε σε λίγο. Λοιπόν, γυρίσαμε. 37-34 το σκορ. Επαναφορά με τον Μπολάνο. Οι Νετρίπερς οι οποίοι χτύπησαν με το Σαπουνά που σκόραρε για 3 στο transition. Οι Νετρίπερς οι οποίοι είναι μια ομάδα Λερναία Ήφρα που πάντα βάζει πολύ μεγάλα σούτ όταν η μπάλα καίει. Έχει παίκτες με χαρακτήρα. Πολύ καλή άμυνα τώρα. Δυνάει στο Γαλίφα. Δεν φτάνει μπάλα σε εκείνον. Ευκαιρία για τους Nets ακόμα και να ισοφαρίσουν αν πετύχουν εδώ ένα τρίπον. Το Μαΐδης. Διακοπή για φάουλ στο Σαπουνά, πολλές είναι. Και τώρα άντε να χάσει πολύ ο Σαπουνάς που καίει ολόκληρος. Και όχι από τη ζέστη. Σαπουνάς λοιπόν δεν είναι να μιλάω για άνθρωπο. 0-2 Σαπουνάς που έκαιγε. Παραμένει το 37-34. Μπολάνο κρατά την μπάλα. Μπολάνο βγάζει πολύ καλή πάση στον Παπαγεωργίου. Πάει μέσα. Μεγάλο καλάθι. Σπάει το momentum. Σπάει το τζαμπουκά των Reapers. 39-34. Μεγάλο καλάθι από τον Παπαγεωργίου εδώ. Το Μαΐδης για τον Τάκη. Και αυτός για τον Σαπουνά. Σαπουνάς το σκέφτηκε τελικά ταΐζει τον Μινογιάννη. Πάει για κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Τι πήγε να βάλει ο άνθρωπος. Πολλές όμως. Για τον σέντερ, κατά συνθήκη σέντερ τον Reapers, ο οποίος σε αντίθεση με τους ψηλούς των Tragic δεν είναι ένα θηρίο μέσα στο ζωγραφιστό, είναι παίξει περισσότερο 4-5, ο οποίος τραβιέται και έξω και τραβάει τους αντιπάλους μακριά από το καλάθι. Οι βολές εξελίσσονται σε πληγή τώρα για τους Reapers.
τέσσερις. Σε ένα σημείο που νιώθουν καλά, παίζουν καλά, αστοχή ο Σταθόπουλος, αλλά ο Λιγορίας στο rebound. Κανατάς πήρε φάουλα ποντάκι και βολές. Ο Λιγόρης στο rebound και το πληρώνουν, γιατί στέλνουν τον Κανατά στην γραμμή των βολών. (Τι) 39-34 βολές για τον Κανατά. Έχει 4 στις 6 απόψε, με bonus μία βολή έρμπουν. Έξω. Παραμένει το 39-34. Κανατάς, ο οποίος νομίζω έχει σκοράρει μόνο από τη γραμμή σήμερα, δεν έχει πετύχει καλάθι εντός παιδιάς. Έξω. Rebound του Μινογιάννη. Ζανίες για το Θωμαΐδη. Και εκτέλεσε για τρεις. Όχι, Ζανής προσπαθεί να κλέψει εκεί. Γίνεται όπου ό,τι κάνει. Φοβερή άμυνα. Σιρώνης απέναντι στο Γαλίφα. Δεν μπορεί, κακό τελείωμα. Δεν υπάρχει φάουλ. Ξανά ο Ζανής. Απίστευτος. Σιρώνης. Η πάσα στον Σκιάκο. Σιρώνης προσπαθεί. Η μπάλα τελικά μένει εντός παιδιάς. Ο Ζανής έχει βγάλει δύο αδιανόητες άμυνες. Σιρώνης βουτάει για την μπάλα. Ομυρικές μάχες στο παρκέ. Βουτάει και κερδίζει το κατοχή στο Μαΐζη. Μπορεί αυτό το μάτς να μην έχει ψηλό σκορ, αλλά βλέπουμε υπερματσάρα, με τις δύο ομάδες να τα δίνουν όλα στο παρκέ. Τζανής είναι βέβαιο ότι θα σουτάρει και το κάνει, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ νωρίτερα από τον Σκιάκο, ο οποίος κλείδωσε τον αντίπαλό του και δεν τον άφησε να πάει στο μαρκάρισμα του Τζανή. Γι' αυτό τον λόγο σφυρίχθηκε ορθά το επιθετικό φάουλ. Μπάλα θα παιχτεί από το πλάι για τους Τράτζικ. Έξω θα περάσει τώρα ο Ευσταθόπουλος, μέσα ο Δημόπουλος. Μέσα και ο Μίχος. Έξω ο Μινογιάννης. Δεν έχουν να δώσουν φάουλ οι Τράτζικ, οι Ρίπερ, συγγνώμη. Δημόπουλος θα πάρει την μπάλα. Απόκληση περίπου 3 με 4 δευτερόλεπτα στα 2 χρονόμετρα. Να δούμε αν θα εξαντλήσουν. Σωστό σφύριγμα. 10 και 8. Θα μείνει αρκετός χρόνος για τους Reapers να επιτεθούν. Σιρώνης. Για τον Σκιάκο. 4 δευτερόλεπτα. Σκιάκος. Η πάσα εξομίχω. 39-34 ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο. Πάμε για ένα thriller στο φινάλε. 10 λεπτά ακόμα για να μάθουμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τους Yellow Submarine στον πρώτο ημιτελικό της Master League. Σε ένα φοβερό παιχνίδι εδώ στην ΕΑ, προβάδισμα 5 πόντων για τους Tragic, 39-34 απέναντι στους Reapers. Επαναφορά με τον Τσιρόνι. Ζανής απέναντι στον Κανατά, η πάσα στον Τάκη. Τάκης μπορεί να σκοράρει και το κάνει. Είχε πλεονέκτημα με τον Καπόνι και το εκμεταλλεύτηκε. 39-36. Ξανά κοντά οι Reapers, που όμως δεν έχουν καταφέρει να ισοφαρίσουν, να περάσουν μπροστά σε κανένα σημείο του μάτς. Ο Κανατάς φάουλ με τον με το χέρι έσπρωξε ο Τάκης,
τον Καναδά για να μην τον αφήσει να πάρει καλύτερη θέση. Τώρα θα δούμε ομυρικές μάχες μέσα στο ζωγραφιστό. Θα παίξει σημαντικό ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο θα σφυρίξει οι διαιτητές. Επαναφορά από το Δημόπουλο. Βρίσκει τον Καναδά. Βρήκε πρώτο στην μπάλα ο Τάκης και συνέχεια με την φόρα του κορμού του έπεσε με δύναμη πάνω στον αντίπαλο του Καναδά. Φωνάει ο Τάκης από τη σύγκρουση, με τοπική σύγκρουση εδώ. Που είναι ball boy σήμερα. '39-36 ευκαιρία και πάλι για τους Reapers. Είτε να ισοφαρίσουν είτε να μειώσουν τον πόντο. Κακή συνεννόηση, αλλά βγαίνει ο Μίχος και πιάνει την μπάλα και περνάει γρήγορα στην απέναντι όχθη. Πηγαίνει για το σκρίνο Τάκης. Ωραίο το pick and roll, Τάκης φοβάται απέναντι στο Γαλίφα. Σιρώνης 3-5-4, βγάζει έξω Τζανί. Πάρα πολύ δύσκολο πάνω από το κεφάλι. Σιρώνης απίστευτο rebound. Μίχος, προσποίηση, επανατοποθέτηση, εκτέλεση. Κι άλλο επιθετικό rebound, δεν μπαίνει όμως την μπάλα μέσα. Δημόπουλος, ένα υπέροχο playmaker. Πάρει τον Καπώνη, αστοχή εκεί. Τάκης, το rebound. Και τώρα Τσιρώνης. Θα πάει κατά μέτωπον. Θα πάει κατά μέτωπον, παίρνει φάουλ πολλές. Ο Τσιρώνης, ο οποίος το λέει η καρδούλα του, νομίζω γουστάρει πάρα πολύ να παίξει μη τελικό. Όχι ότι άλλοι δεν θέλουν, Σιρώνης και κάποιοι άλλοι, ο Τζανής, ο Σαπουνάς, η παλιά φουρνιά των Net Reapers, έχω την εντύπωση ότι το θέλουν λίγο παραπάνω. '39-37 από έναν παίκτη που έχει κάνει απίστευτο step up μέσα στη σεζόν. Αστοχή, αλλά είναι εκεί ο Τάκης. Τελικά ο Καπώνης όμως μαζεύει. Για κάθε rebound πέφτουν 3 και 4 παίκτες για την μπάλα. Περνάει, βήματα είναι αυτά. Κολάνο. Δημόπουλο. Παίρνει το πλαϊνό screen και παίρνει και foul. Αποσύρεται ο Τάκης, έχει φτάσει τα 5 φάουλ και θα κάτσει στον πάγκο. Πλέον δεν περνάει κάτι από το χέρι του, περνάει όμως από τον υπόλοιπο συμπαιχτών του. Δημόπουλος. Κοιτάρει για 3, αστοχή, rebound του Ζανιά. Rebound, συγγνώμη, το Μιλογιάννη, παρά την προσπάθεια του Ζανιά. Το Μαΐδη για τον Τζανί. Σιρώνης. Κρατάει την μπάλα ο Σιρώνης. Ζανή στη γωνία, θα βάλει ένα. Όχι. Η μπάλα κολλάει μεταξύ τα μπλόκ και Στεφάνης. Πάντως. Νομίζω μετά από αυτό ταιριάζει πλήρως στην οτροπία του μάτου.
39-37 το σκορ μετά το άστοχο του Τζανί. Όποτε είχαν την ευκαιρία είτε να ισοφαρίσουν είτε να περάσουν μπροστά οι Νετρίπερς, είχαν θάλασσα. Αλλά υπάρχει από πάνω. Πολύ χρόνο. Λέβει ο Τζανί! Φοβερή άμυνα! Ανοιχτό γήπεδο! Πέταξε όπως όπως και δεν μπορούσε να μπει αυτό. Μάχεται ο Θωμαΐδης, δεν μπορεί. Γολάνο, 6-38. Κρατάει ο Μολάνο. Πάει απέναντι στο Τζανί. Το σκούπι απ' τη γωνία, άστοχο από τον Σταθόπουλο. Ο Τζανίς. Και τώρα ο Θωμαΐδης. Για τον Τζανί, το Μαΐδης για το προσπέρασμα! Ναι! 41-42! Αυτό που γίνεται δεν περιγράφεται. Δεν το έχουμε ξαναδεί σε αγώνα μπασκετάκι. Γολάνο για τον Εσταθόπουλο και τώρα Γαλίπας. Γαλίπας γυρίζει φάουλ και βολές. Για τον Χαλίφα έξω και ο Μίχος με foul down. Δύο βολές για τον Χαλίφα. Έξω πρώτα. Ακούτε τι γίνεται. 5-47 για το φινάλε. Κανένα λόγο. Και τώρα παίρνει το δώρο. Λέει ευχαριστώ πολύ, συνεχίζουμε. 41-43. Το παιχνίδι έχει πάρα πολύ ένταση. Βολάνο για το Γαλίφα. Γαλίφα στο σκέφτηκε να στάρει για τρεις. Να κάνει κάτι εκτός με περιφορείο. Άντε κόφτα,
43. Από έναν πραγματικά dominant ψηλό. Τζανί, μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο πεντάλεπτο. Τζανί, τυρώνει. Σαπουνά, συγγνώμη. Πιέζει ο Δημόπουλος. Θωμαΐδης, κακό spacing, αλλά βρίσκεται το σούτ του Σαπουνά. Πάρα λίγο. Τυρώνει, κοιτάξτε εδώ. Πώς παίρνει το rebound. Με το έτσι θέλω. Γιατί τώρα η θέληση είναι αυτό που μετράει. Τσιρώνης, ταΐζει το Μινογιάννη. Πάει απέναντι στο Γαλίφα. Κακό το τελείωμά του. Καλή άμυνα του Γαλίφα. Γολάνο για τον Δημόπουλο. Ευκαιρία τώρα για τους Τράτζι. Γολάνο. Ζανιάζει απίσω από τη γωνία. Ο καλύτερος σουτέρ τον Ορλάντο Τράτζικ. Παίρνει το όπλο του εδώ. Τζανίς. Θα σουτάρει αυτός για δύο. Δεν μπορεί. Τώρα το momentum λέει Ορλάντο Τράτζικ. Για να δούμε αν μπορούν εδώ να πάρουν ένα μικρό μαξιλαράκι ασφαλεία. Δημόπουλος. Δημόπουλος. Θα δώσει τον Μπολάνο. Τρομερό deflection του Θωμαΐδη, 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Τράτζικ να εκδηλώσουν επίθεση. 3-48. Δημόπουλος, πέρασε, η πάσα έξω, το τρίποδο του Ζανιά, όχι αυτή τη φορά. Ριμπάντα του Θωμαΐδη, η πάσα στο Σαπουνά, πάτησε πολύ άσχημα, ευτυχώς δεν το γύρισε εκεί το πόδι του. Βγάζει στο Σαπουνά. Πασάρι στον Τσιρόνι. Φοβερή πάσα. Αλλά ο Σαπουνάς δεν μπορεί να τελειώσει. Κακό τελείωμα του Σαπουνά εδώ. Πήγε με ορμή. Αλλά δεν είχε δυνάμει να κάνει ένα τελείωμα. Όπως θα αρμόσει τις περιστάσεις. Δημόπουλος. Με τον Ζανί κοντά του. Τι έχουμε. Κάποιο μικρό πρόβλημα. Πάμε για ένα φινάλε βγαλμένο από τα πιο υγρά όνειρα του Hitchcock. 46-43. 3 και 6 για το τέλος. Δημόπουλος. Σουτάρει ο Δημόπουλος για 3. Airball. Πολύ καλή άμυνα του Σεργιάννη. Πάλασε το μυαλό. Τσιρώνης. Η διαφορά στους 3. Σαπουνάς. Τώρα χωρίς το Μίχο. Αλλά έχουν καρδιά μεγάλης ομάδας οι Ρίπερ. Και καλούνται να το επιβεβαιώσουν. Χωμαίνεις για 3. Όχι, δεν είναι καλό. Φαινόταν από την καμπύλη. Ριμπάν του Κανατά. Μπολάνο. Περνάει το κέντρο. Πάω το Τσιρώνη. Το έκανε. Δεν έχει λόγο να διαμαρτύρεται ο Τσιρώνη τώρα. Πολλές είναι. Σταυροκοπιέται, είναι φάουλ. Είναι και
άσχετο. Τώρα όλα μετρούν διαφορετικά. Με δύο ψηλούς μέσα η Τράτζικ και Κανατάς και Γαλήφα. Έξω και οι δύο, βιάστηκε να μπει μέσα. Σωστά. Ναι, μεν πήρε το rebound, αλλά είχε βιαστεί να μπει μέσα στο ζωγραφιστό. 46-43. Ευκαιρία τώρα για τους Reapers. Τώρα χρειάζονται ένα παίκτη που να έχει τα κάκαλα. Πάσα στο Μινογιάννη, χαμηλά γυρίζει. Ωραία κίνηση, αλλά άτυχος. Δημόπουλος. Θα ταΐσει τον Κανατά, είναι βέβαιο. Κανατάς με το Σαπουνά. Πολύ δυνατό τσεκάρισμα. Δημιουργία, Ζανιάς. Υπάρχει για τρεις, όχι. Rebound από το Σεργιάννη. Υπάρχει μέλλον στο μάτς. Δεν το καθάρισε εδώ. Αλλά κάνει λάθος ο Σιρώνης. Βουτάει για τον μπάλα, κάνει φάουλ. Πολύ άσχημη πτώση, δεν πρόσεξε εδώ ο Τσιρόνης. Έξω και ο Τσιρόνης λοιπόν. Εδώ έκανε ένα λάθος το οποίο μπορεί να συγχύσει. Αφενός δεν προστάτευσε το κατέβασμα της μπάλας. Αφετέρου έκανε μια πολύ επικίνδυνη ραχιαία, έχασε την μπάλα και έκανε και φάουλ που δεν είναι βολές. Βολάνο τώρα είναι ψύχανο. Ζητάει από τον κόσμο να αποδοκιμάσει κι άλλο. Ο Μπολάνο. Αυτό το μάτς. Μακάρι να μην τελείωνε ποτέ. Ζανής. Κρατάει την μπάλα ο Ζανής. Βγάζει στον Σεργιάννη. Πέρασε ο Σεργιάννης. Μινογιάννης από κοντά. Δεν μπορεί να σκοράρει. Γαλήφα στο rebound. Και τώρα η Τράτζικ είναι φαβορή. Χωρίς φυσικά να εξτρυπεί κάτι. Βολάνο. Νομίζω ότι εδώ είναι εντολή να γίνει φάουλ στον Κανατά. Δημόπουλος και αυτός κάνει νεύμα να φωνάξουν κι άλλο.
τώρα το έχω πάρει και προσωπικά. Δεν πηδάει κανείς για το rebound. Ξεχάστηκαν εκεί, τώρα πάει. Βάζει τις βολές. 50-43 και ίσως εδώ να είναι το κέικι πειράσμα. Επαναφορά με τον Σιρώνη, με τον Σαπουνά, συγγνώμη, το Μαΐδης. Φτάσει με τον Μινογιάννη, αυτός φτάρει για 3. Αστοχή, Ζανής μάχεται και νομίζω ότι κάπου εδώ έχουμε game over. Φάουλ κερδίζει ο Δημόπουλος. Οι Orlando Tragic επιβιώνουν από το thriller και είναι στους 4 της Master League. Άσε επιχείρηση να κάνει το Δημόπουλο, όχι σουτ. Δεν φωνάζει τον αυτός. Μην ξεχάσουμε το που ξέρουμε. Δημόπουλος. Nothing but net. 51-43. Είναι Trippers. Έκαναν μια συγκλονιστική προσπάθεια. Έφεραν πολύ κόσμο στο γήπεδο. Πάλεψαν σαν λιοντάρια. Αλλά θα πιούν το πικρό ποτήρι του αποκλεισμού. Γιάννης, φτάρει για 3, τέλος. Γαλήφας τριπλάρι, το παιχνίδι τελειώνει, τελικό αποτέλεσμα. 52-43, οι Orlando Tragic θα αντιμετωπίσουν τους Yellow Submarines στην επόμενη φάση. Καλό βράδυ.